Ποσοστό εκλογική επιρροή που δεν ξεπερνά το 40% συγκεντρώνουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ σύμφωνα με το βαρόμετρο τη Public Issue για το Sky και την Καθημερινή. Γεγονό που προδικάζει σκληρή πολιτική μάχη σε όλη τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία. Κυρίαρχα στοιχεία είναι η ρευστότητα και η αναδιάταξη τη δύναμη των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 7 μονάδε διαφορά από το Πασόκ, το οποίο όμω αρχίζει να βλέπει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψη μετά την εκλογή του Ευάγγελο Βενιζέλου. Έντονη ρευστότητα και νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει το βαρόμετρο τη Public Issue το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου για λογαριασμό τη Καθημερινή και του Sky. Πρώτο στι θετικέ γνώμε είναι ο Φώτης Κουβέλη με 51%. Ακολουθεί ο Αλέξη Τσίπρα με 36%. Στην τρίτη θέση ο Αντώνη Σαμαρά με 31%. Ο νέο πρόεδρο του Πασόκ είναι στην τέταρτη θέση με 29%. Και αμέσω μετά η Αλέκα Παπαρίγα με 26%. Ακολουθεί η Ντόρα Μπακογιάννη με 18%. Και τελευταίο ο Γιώργο Καρατζαφέρη με 16%. Θετικά φαίνεται ότι κατέδρασαν οι στην εκλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το προηγούμενο βαρόμετρο είχε καταγράψει ότι ο Αντώνη Σαμαρά είχε 28% θετικέ γνώμε. 18 μονάδε πάνω από τον τέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου. Τώρα ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία βελτιώνει την επίδοσή του κατά τρει μονάδε και σκαρφαλώνει στο 31, όμω έχει ισχυρό αντίπαλο καθώ ο Ευάγγελο Βενιζέλο στον απειλεί με το καλημέρα τη εκλογή του, καθώ οι θετικέ γνώμε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έφτασαν στο 29%. Στην ερώτηση ποιο είναι καταλληλότερο για Πρωθυπουργό πρώτο είναι ο κανένα με 34%. Ποσοστό που προέκυψε έπειτα από αυθόρμητη απάντηση των πολιτών. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν με 18% ο Αντώνη Σαμαρά και ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Ακολουθεί ο Αλέξη Τσίπρα με 13%, η Ελέκα Παπαρίγα με 5%, ο Γιώργο Καρατζαφέρη με 4%. Αυθόρμητα το 3% θεωρεί καταλληλότερο το Λουκά Παπαδήμο και το 2% το Φώτη Κουβέλη. Καλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 24% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 16%, η Νέα Δημοκρατία με 15%, ο Λαό με 7%. Στι αυθόρμητε απαντήσει η Δημοκρατική Αριστερά καταλαμβάνει το 5%, η Ανεξάρτητη 1% ενώ κανένα από αυτά τα κόμματα απαντά το 24% των ερωτηθέντων. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα εξάγονται από τι απαντήσει των πολιτών σχετικά με τη μορφή διακυβέρνηση. 48% των πολιτών επιθυμούν κυβερνήσει συνεργασία. Το 21% από αυτό θα ήθελε κυβερνήσει συνεργασία των κομμάτων τη αριστερά. Το 12% συνεργασία Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Το 3% ένα ευρύτερο συνασπισμό με βάση τα δύο μεγάλα κόμματα. Το 3% επίση συνεργασία των δεξιών κομμάτων. Το 2% συνεργασία εκτό Πασόκ Νέα Δημοκρατία και άλλε συνεργασίε απαντά το 7%. Υπέρ αυτοδύναμων κυβερνήσεων τάσεται το 18% των ερωτηθέντων. Από αυτό το 9% θέλει αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, το 3% αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ, το 1% το ΚΚΕ. Αυτοδύναμη κυβέρνηση από νέα κόμματα και νέα πρόσωπα απαντά το 4% και 1% απαντά λοιπέ αυτοδυναμίε. Το 85% των πολιτών πιστεύει ότι δεν πρόκειται οι εκλογές να βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 10% που απαντά ότι θα βγάλουν. Στην εκτίμηση εκλογική επιρροή, ο δικοματισμός φτάνει μεταβία στο 38%, με την αποχή στο 19,5%. Πρώτο Δημοκρατία με 22,5%. Το Πασόκ ακολουθεί με 15,5%. 12,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. 12% το ΚΚΕ και η Δημοκρατική Αριστερά. 8,5% οι ανεξάρτητοι Έλληνε του Πάνου Καμένου. 5% η Χρυσή Αυγή. 3% οι Οικολόγοι. 2% ο Λαό και η Δημοκρατική Συμμαχία. 1% το άρμα πολιτών και 4% τα λοιπά κόμματα. Σε σχέση με το προηγούμενο 15η μέρα, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 4,5 μονάδε. Η Νέα Δημοκρατία χάνει 2,5. Το ΚΚΕ κερδίζει μισή μονάδα. Δύο μονάδε χάνει ο λαό. Μισή μονάδα πάνω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 3,5 μονάδε χάνει η Δημοκρατική Αριστερά και μισή η Οικολόγη. Δύο μονάδες κερδίζει η Χρυσή Αυγή. Σταθερή παραμένει η Δημοκρατική Συμμαχία. Ενώ δύο μονάδε κερδίζουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνε. Στο στούντιο μαζί μα είναι η Έλλη Τριανταφύλλου. Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα. Πριν να ζητήσουμε το σχόλιο σου για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, την οποία έχει πάρει εσύ, δημοσιεύει καθημερινή τη Κυριακή. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τερθήνη. Να μείνουμε στη, στο βαρόμετρο τη public σου τα συμπεράσματά σου με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι απολύτω εμφανέ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον υπάρχει μια τάση πολυδιάσπαση του πολιτικού χώρου στη χώρα μας έτσι είναι δείχνει μια βουλή με πάρα πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή και με αδυναμία ακόμα να υπάρξει αυτοδυναμία, σημαντική αδυναμία να υπάρξει αυτοδυναμία. Ε, από την άλλη πλευρά, μεγαλώνει το ενδιαφέρον των πολιτών, σημαντικά μεγαλώνει το ενδιαφέρον των πολιτών για τις εκλογές. Μεγαλώνει και ο αριθμός των πολιτών που θέλουν εκλογές. Ήταν πολύ μικρότερο τον Ιανουάριο, μεγαλώνει τώρα. Άρα αυτό δίνει μια ένδειξη αισιόδοξη ότι θα υπάρξει συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Δείχνει μια μείωση, καταγράφεται μία μείωση ε, του ποσοστού των αναποφάσεων ή της ψήφου ε, διαμαρτυρίας ε, μέσα από την αποχή το Λευκό και αυτό επίσης είναι ελπιδοφόρο γιατί και αυτό δείχνει μια αύξηση της τάσης για συμμετοχή στις εκλογές ε, και ακόμα υπάρχει χαμηλή συσπήρωση κυρίως στα δύο κόμματα εξουσίας που είναι κάτω από το 40% που είναι κάτω, 38%. κάτω από το 40% είναι σε εξαιρετικά μικρά ποσοστά πρωτόγνωνα μικρά ποσοστά για τα δύο κόμματα εξουσίας, γεγονός που προσφέρει στα δύο επιτελεία τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες κινήσεις στο επόμενο κρίσιμο διάστημα για να μπορέσουν, αν μπορέσουν, να αυξήσουν την επιρροή των κομμάτων τους μπροστά στα διλήμματα που θα θέσουν στο εκλογικό σώμα για την Ή, επόμενη πάντω, μέρα. Πάντως σε αυτή την κάρτα, από τις μεταβολές που βλέπουμε, είδαμε ναι. ναι. την πιο σημαντική αύξηση εδώ το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων του πάνω Καμένου, το ΣΥΝ2 και το ΣΥΝ4 κόμμα πέντε νομίζω του, του Πασόκ, μετά ναι. την εκλογή του Ευάγγελου Βελγιζάνου, το φαίνεται ότι συγκεντρώνει και τις Χρυσή Αυγές, πολύ σωστά. Ναι. Ε, σε αντίθεση με τη Δημάρ που πέφτει, mm -hmm. ε, και τις μεγαλύτερες απώλειες συγκριτικά, Φαίνεται να τι έχει ο Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγερμό. Mm -hmm. Ο οποίο μάλιστα πέφτει κάτω από το όριο ασφαλεία που του επιτρέπει την παραμονή του στη Βουλή. Πάντω, 8-9 στου 10 πιστεύουν ότι δεν θα έχουμε αυτοδύναμη, αυτοδύναμη δεν κυβέρνηση. Δεν θα μπορέσει κανένα ναι. ακόμα ναι. να κερδίσει την αυτοδύναμη Αυξάνεται και το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι ίσω θα ήταν καλύτερο να μην έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γεγονό που σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, αποδίδεται σε αυτό το κλίμα. Στο γεγονό δηλαδή ότι δεν πιστεύει ο κόσμο ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λοιπόν. Βεβαίω, ακόμα δεν έχουν μπει τα σκληρά διλήμματα τα προεκλογικά στο τραπέζι. Γι' αυτό και τα επιτελεία τουλάχιστον των δύο μεγάλων κομμάτων αισιοδοξούν ότι θα αυξήσουν τα ποσοστά του. Είναι μακριά όμω ακόμα mm -hmm. από την αυτοδυναμία. Πολύ μακριά. Τώρα, επειδή για το θέμα τη αυτοδυναμίας και όχι μόνο έχει μιλήσει ο κύριο Σαμαρά σε αυτή ναι. τη συνέντευξη, να δούμε το ρεπορτάζ. Θα Βεβαίως. ζητήσω αμέσω μετά το σχολείο σου. Εφόλη τη σύλλη συνέντευξη στην καθημερινή τη Κυριακή, παραχώρησε ο Αντώνη Σαμαρά. Ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία ζητά από του πολίτε να του δώσουν αυτοδυναμία και επισημαίνει ότι είναι επικίνδυνη για τη χώρα η ακυβερνησία. Κανεί δεν μπορεί να κυβερνήσει αυτή την Ελλάδα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Τα χέρια του πρέπει να είναι λιμένα. Αυτό ζητάω. Δώστε μου ισχυρή εντολή για να μπορέσω να κυβερνήσω και να κάνω όσα πρέπει να γίνουν. Ο κύριο Σαμαρά ρωτήθηκε αν στην πανστρατιά που κήρυξε χωρούν όλοι και η απάντησή του ίσω είναι προάγγελο εξελίξεων. Χωρούν όσοι συστρατευτούν στον αγώνα για αυτοδυναμία και βοηθήσουν σε αυτό. Και αν προκάλεσαν κάποιοι τραύμα προηγουμένω και σήμερα θελήσουν να το θεραπεύσουν, και αυτό είναι σημαντική βοήθεια. Αφορά και την κυρία Μπακογιάννη, μόλι σα απάντησα. Είναι ρεαλιστικό ο στόχο για την πρωτιά του Πασόκ, αναφέρει ο Ευάγγελο Βενιζέλο σε συνέντευξή του στο Έθνο τη Κυριακή. Αυτέ είναι οι πιο κρίσιμε εκλογέ μετά το 1974. Αν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη και να ξεπεράσουμε την κρίση με όσο γίνεται μικρότερε απώλειε για την κοινωνία, η προοδευτική παράταξη, το Πασόκ, πρέπει να είναι στην πρώτη θέση, ώστε να μπορέσει με ευρύτερε συνεργασίε και συνενέσει να διασφαλίσει τη σταθερότητα, ανοίγοντα το δρόμο για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Με τι δημοσκοπήσεις να μην δίνουν αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Η συζήτηση περιστρέφεται στι μετεκλογικέ συνεργασίε. Θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με όλε εκείνε τι δυνάμει με τι οποίε μπορούμε να συγκλίνουμε σε ένα πρόγραμμα ναι. για να βοηθήσουμε τη χώρα. Η μάχη δίνεται στα εθνικά σύνορα. Είμαι σαφή. Εγώ θα ήμουν πολύ ε, πιο ευτυχή εάν στην όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τι εκλογέ θα συμπεριλαμβανόταν τουλάχιστον ένα από τα κόμματα εκείνα τα μέχρι τώρα από την κέντρο αριστερά και προς τα αριστερά αντιμνημονιακή, να το πω έτσι, ε, παράταξη της χώρας. αν οι πολίτες μας ακούσουν και όχι μόνο μας κρίνουν, αλλά μας συγκρίνουν κιόλας, θα δώσουν ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει αμέσως μετά τις εκλογές. Γιώργος Καρατζαφέρης και Φώτης Κουβέλης τραβούν διαχωριστικές γραμμές από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ε, Δεν δε βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία Σαμαρά στις εκλογές. Ε, θα πάτε χέρι-χέρι μετά τι εκλογέ και με ποιε προποθέσει θα πηγαίνατε. Όχι, Γιώργο μου, Γιώργο μου δεν ναι. μπορώ να πάω μαζί του. Δεν μπορώ να πάω γιατί ναι. την πρώτη φορά που του ένωσα, ναι. είδα ότι οι άνθρωποι δεν έχουν δική του αυτάρκεια, δεν είναι αυτοδύναμη. Είναι ελεγχόμενοι από την Τρόικα. Δεν μπορώ να κάνω χωριό μαζί του. Δεν έχουμε καμιά σχέση και δεν θα έχουμε καμιά συμμετοχή στην προωθούμενη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Η Ντόρα Μπαγκογιάννη ζήτησε ρυθμίσει στα δάνεια και μείωση του κόστου του πολιτικού συστήματο με παράλληλη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200. 50% μείωση των κομματικών χρηματοδοτήσεων, 50% μείωση των εξόδων τη Βουλή. Είναι απολύτω αναγκαίο να αλλάξουμε τις λογικές της ασυλίας και της ατιμορρησίας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Για να έρθουμε λοιπόν στη συνέντευξη του κ. Σαμαρά στην καθημερινή. Είναι κάτι που ζητάει με ένταση. Αυτοδυναμία για να έχει τα χέρια λιμένα όπω είναι η χαρακτηριστική. Πάντω, στι αλλεπάλληλε ερωτήσει που του κάναμε μαζί με τον Γιώργο Τοντερζή, ο κ. Σαμαρά δεν επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει στη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη, καθαρά ότι δηλαδή εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία θα οδηγήσει τη χώρα εκ νέου σε εκλογέ. Ε, αυτό που τονίζει είναι το κίνδυνο να υπάρξει ακυβερνησία και έτσι να οδηγηθούμε σε μια τέτοια λύση όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη. Ο κύριος Σαμαράς επίσης ε, λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον νομίζω γιατί το λέει για πρώτη φορά ε, και το είδαμε και στο βίντεο ε, αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο η πανστρατιά να αφορά ακόμα και την ίδια την κυρία Πακογιάννη υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατικής θα το επιθυμούσε. Είναι κάτι που θέλω να σα ρωτήσω. Όπω λέει, ναι. χαρακτηριστικά ε, ε, κα, κάνει ένα άνοιγμα και όσοι έχουν προκαλέσει τραύμα στην παράταξη κάτω από τα άλλα, θέλουν να το θεραπεύσουν. Ναι, Πώ μπορεί να επουλωθεί στην περίπτωση τη κυρία Μπακογιάννη, Δεν προχωρήσαμε. Δεν προχώρησε και ο ίδιο δεν θέλησε να προχωρήσει μέχρι εκεί. Έκοψε τη συζήτηση μετά. Όμω πέταξε το πρώτο μήνυμα. Ναι. Ε, πόσο τον προβληματίζει η άνοδο κομμάτων που αντλούν ε, ψήφου από τη Νέα Δημοκρατία, όπω το κόμμα του κ. Κάμερον. Αυτό τον προβληματίζει. Είχε ανοίξει ένα ρήγμα σοβαρό στα δεξιά ύφαλα τη παράταξή του. Και βεβαίω τον προβληματίζει, διότι αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Ε, ο κύριος Σαμαράς είναι εξαιρετικά σκληρός στις τοποθετήσεις του έναντι του κόμματος του κυρίου Καμένου αλλά και των πρώην γαλάζιων βουλευτών που μεταπίδησαν στο κόμμα Καμένου και αποκλεί κάθε μετακλογική συνεργασία Μάλιστα. μαζί τους. Τέλη Τριάντα φίλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα και στην καθημερινή αύριο της Κυριακής. Να σημειώσω εγώ πως αύριο η κυρία Μπακογιάννη θα είναι εδώ στο Sky, στην